κολοκύθια. Αλλά πείτε, στο χειρότερο σενάριο, ότι η Γερμανία και οι άλλες χώρες, οι μεγάλες δανειστές δηλαδή της χώρας, κόψουν τις εμπορικές συναλλαγές με τη χώρα. Εδώ έχουμε δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι οι ανελαστικές εμπορικές συναλλαγές. Καύσιμα και φάρμακα και τρόφιμα. Τα τρόφιμα δεν έχουμε καμία, έχουμε πλήρη επάρκεια, 97% μεσοσταθμική επάρκεια αυτή τη στιγμή η αγροτική οικονομία, αλλά και να μην υπάρχει, υπάρχει δυνατότητα υποκατάστασης. Δηλαδή, αν δεν βρίσκουμε πολλές μπριζόλες πολυνές, διότι έχουμε έλλειμμα, θα το υποκαταστήσουμε με ψάρι. Και Αρνάκι, που έχουμε υπερεπάρκεια εκεί, αλλά και με ψάρι, παιδιά, έχουμε 250% επάρκεια. Δηλαδή, είναι τρελά πράγματα αυτά. Και μάλιστα δεν βλέπουμε το ψάρι στο τραπέζι μας. Και δεν το βλέπουμε σε τιμή προς τιμή. Γιατί όλος ο χώρος ελέγχεται από δύο εταιρείες. Καθαρά μονοπωλιακές, οι οποίες βγάζουν όλη την ευθοκαλλιέργεια στο εξωτερικό και έχουμε την πιο ανεπτυγμένη. Και όχι μόνο αυτό, μια και το πάμε αυτό, δεν μπορούσαμε να λέμε λεπτομέρειες. Το ΕΛΚΕΦΕ, εξαιρετικά προωθημένο, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, έχει το πιο προωθημένο παγκόσμια ερευνητικό πρόγραμμα ηθιοκαλλιέργειας με 10 ή, αν θυμάμαι καλά, 13 είδη που προσπαθούν να τα βάλουν. Και μάλιστα, τον οποίο, αν θυμάμαι καλά, 7 είναι έτοιμα, δηλαδή για να μπουν κανονικά σε παραγωγή. Και τι κάνουνε, κλείνουν το ΕΛΚΕΦΕ. Πολύ απλό, είναι έτσι απόλυτα λογικό, διότι αν αφήσουμε ΕΛΚΕΦΕ και δεν πληρώσουμε τους δανειστές, θα γυρίσουμε στην ίδια εποχή. Όπως μου λέγανε, καλή ώρα, πώς το λένε, στο Σύνταγμα με τους οικονομολόγους, που λέγαμε, άμα δεν πληρώσουμε το χρέος, θα γυρίσουμε στην ίδια εποχή. Όχι, μας γυρίζουν αυτοί στην ίδια εποχή, καταργώντας τα δημόσια επιστημονικά, ερευνητικά ινστιτούτα και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με αυτό. Τα καύσιμα δεν τα παίρνουμε από τους Γερμανούς, καύσιμα παίρνουμε από τους Ρώσους. Άρα εκεί δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Αλλά και να υπάρξει πρόβλημα, ξέρετε πόσο απλό πράγμα είναι να βρει καύσιμα στην παγκόσμια οικονομία και σε τι τιμές. Βλέπω νεαρούς, οι νεαροί πολύ εύκολο κάνουν μια έρευνα αγοράς, κάτι έτσι σαν project, ας πούμε στο σπίτι, μια έρευνα αγοράς για τιμές για καύσιμα στην παγκόσμια αγορά. Θα δείτε πόσο φτηνά τα καύσιμα. Μην δείτε τις χρηματιστηριακές τιμές, οι οποίες διαμορφώνονται με τα συμβόλαια επαναγοράς των καυσίμων και που παίζουν οι πολυεθνικές με τα δηληστήρια, οι αφοπλιστές και όλα αυτά τα πράγματα με αυτά. Μιλάμε για διακρατικού τύπου συμφωνίες. Οι διακρατικού τύπου συμφωνίες εξασφαλίζουν καύσιμο στο 1/3 της χρηματιστηριακής τιμής, ακόμη και πιο κάτω. Και δηλισμένα και ό,τι θέλεις μπορείς να πάρεις. Και επειδή είναι τόσο εύκολο να βρεις καύσιμο, γι' αυτό οι δικοί μας εφοπλιστές, ειδικά τα αλάνια των τελευταίων 2 δεκαετιών που έχουν ξεπεταχθεί ξαφνικά, 2 τελευταίες δεκαετίες, έχουν κάνει περιουσίες με λαθρεμπόριο καυσίμου. Τόσο απλόχερα υπάρχει δυνατότητα να τα βρεις. Ειδικά για μια οικονομία που δεν έχει τρομακτικές ανάγκες. Δηλαδή, το μέγεθός της δεν είναι Κίνα, άμα της κόψω το καύσιμο, τελείωσε η μισή βιομηχανία. Θρόνα που δεν παράγει, δεν έχει πετρέλαιο, έτσι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της στρατηγικά η Κίνα είναι το πετρέλαιο. Αν σκόψουμε, τελείωσε η βιομηχανία. Μιλάμε τεράστιο λόγο, έτσι. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Τώρα, τα φάρμακα. Επίσης, φανταστείτε τώρα πόσο δύσκολο θα είναι να πας στην Ινδία. Όσο και να σας φαίνεται παράξενο, η Ινδία παράγει περίπου το 73% των γενοσύμων που χρησιμοποιούν οι φαρμακοβιομηχανίες. Και αντί να κάνουμε τη λοβέρδια πολιτική, να φτιάξουμε ένα πραγματικό ιό, ο οποίος πραγματικά κάνει έρευνα, που πιστοποιεί πραγματικά γενώσιμα, και να πάμε να κλείσουμε μια διακρατική συμφωνία και να πούμε: εμείς θέλουμε αυτά για να μπορούμε να υποστηρίξουμε τη φαρμακοβιομηχανία ή τη διάθεση φαρμάκων στη χώρα μας. Μέχρι ότου μπει σε διαδικασία παραγωγής η δική μας φαρμακοβιομηχανία. Γιατί είναι αδιανόητο να μην έχει φαρμακοβιομηχανία. Δεν υπάρχει πολιτισμένο κράτος που να μην έχει φαρμακοβιομηχανία. Δεν υπάρχει στον κόσμο, γιατί θεωρείται από τους πιο κρίσιμους τομείς υποστήριξης του πληθυσμού σε περίπτωση που, ξέρω εγώ, συμβεί οτιδήποτε. Γιατί έχουμε μπει και σε μια περίοδο μεγάλων επιδημιών, ιστορίες κτλ. Οι γιατροί ξέρουν από αυτά. Και οπότε δεν μπορείς να μην έχεις σοβαρούς θύλακες φαρμακοβιομηχανίας από πίσω. Λοιπόν, τρόφιμα είπαμε, καύσιμα είπαμε. Τώρα, θα υπάρξει ενδεχομένως πρόβλημα με τις εταιρείες οι οποίες θα έχουν, που λέμε, εισαγωγών εξαγωγών. Με αυτές, ναι, γιατί θα πρέπει να αναθεωρηθούν όλα τα συμβόλαιά τους. Ναι, θα υπάρξει σοβαρό θέμα.
εκεί. Είναι από τις επιπτώσεις που θα έχει το ζήτημα, η μετάβαση. Όμως οι βιομηχανίες, οι παραγωγικές επιχειρήσεις που εξάγουν δεν θα έχουν πρόβλημα. Ο μεσάζοντας θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή αυτός που σου παίρνει το προϊόν ή σου φέρνει το προϊόν θα έχει πρόβλημα. Αυτός θα έχει πρόβλημα. Η επιχειρήση πολύ περισσότερο, γιατί θα τις υποστηρίξει το κράτος και όλα αυτά τα πράγματα, θα τις δώσει το ρευστότητα που χρειάζεται για να αγοράσει αυτά που χρειάζεται για να αναπληρώσει την κυκλοφορία που έχει. Αυτή είναι τώρα. Για όποιον από εμάς αναρωτιέται πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα, θα σας πω είναι τόσο δύσκολα όσο ήταν το 82-85. Χωρίς τον πληθωρισμό. Θα σας εξηγήσω γιατί όχι στον πληθωρισμό. Οι παλιότεροι από εμάς, εγώ ήμουν φοιτητής τότε. Ναι, μόλις είχα μπει στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, πόσοι από εμάς θυμούνται την αστάθεια. Οι γονείς μου πάντως που ήταν εργάτες, υπάλληλοι του πατέρα μου. Και εργάτε εμάς δεν θυμούνται καθόλου αυτή την περίοδο. Δηλαδή δεν τους κόστησε η περίοδος. Ίσα-ίσα που τους καλάρεσε, γιατί ξαφνικά μέσα σε μια μέρα υπερδιπλασιάστηκαν οι μισθοί και εξαπλασιάστηκαν οι συντάξεις. Το 1981-82. Και με τα αυτόματα μαθημική αναπροσαρμογή διασώθηκε τότε η ελληνική οικονομία από τον τρομακτικό υπερπληθωρισμό που είχε δημιουργηθεί και ο συνδυασμός με στασιμότητα που είχε το λεγόμενο στάσιμο πληθωρισμό, το λέγαμε τότε, που οδηγούσε την ελληνική οικονομία στα βράχια. Αυτό διέσωσε την οικονομία. Βεβαίως δεν ακολουθήθηκαν άλλες πολιτικές, παραγωγικές ανασυγκρότησης, υποστήριξης παραγωγής και όλα αυτά τα πράγματα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στην πράξη του νομοθετικού περιεχομένου του 1985 και από τότε μια λιτότητα που διαρκεί μέχρι τώρα. Μας οδηγεί στη χρεοκοπία. Μαζί με τα χρέη, τις ιστορίες και όλα αυτά. Αυτό θα γίνει. Εμείς, από τη στιγμή που διαμορφώνει τον ισλαμική σου κυκλοφορία με αυτόν τον τρόπο και έχει υποκαταστήσει για ένα χρονικό διάστημα το κυκλοφορούν χρήμα με το λογιστικό χρήμα, το ηλεκτρονικό χρήμα, πόσο με εμποδίζει εμένα ως κράτος να επαναφέρω αμέσως μέσα σε ένα 24ωρο την κατάσταση μισθών και συντάξεων στην κατάσταση προ της 5ης Μαΐου 2010. Τίποτα. Ένα διάταγμα είναι και θα πιστωθούν στους λογαριασμούς. Γιατί θα το κάνω αυτό? Για να σηκώσω την αγορά. Γιατί αυτό σημαίνει τζίρο. Θα δημιουργήσω τζίρο. Και επειδή ο μικρομεσαίος θα πρέπει να το πληρώσει αυτό στον βαθμό που έχει μερικούς εργαζόμενους. Έτσι. Και να του δώσω κίνητρο για να μπορεί να το πληρώσει μέχρι να έχει δυνατότητα να το πληρώσει, μέχρι να του γυρίσει σε τζίρο αυτή η ιστορία που θα πάρει ένα χρόνο. Συνήθως το κύκλο, ο κύκλος και η ταχύτητα κυκλοφορίας που λένε οι οικονομολόγοι στην Ελλάδα πριν την κρίση ήταν ένα εξάμεινο περίπου. Τώρα κανείς δεν ξέρει πόσο είναι. Γιατί βεβαίως έχει αρνητικά πρόσημα στους τζίρους, δεν μπορεί να υπολογίσει. Λοιπόν, θα κάνεις το εξής. Είναι πολύ. Θα χαρίσεις τους φόρους σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέχρι 10 εργαζόμενους. Όλους τους φόρους. Δεν θα πληρώσουν φόρους για 2 χρόνια. Αυτό δημιουργεί ένα έλλειμμα της τάξης του 7-8 δισεκατομμυρία. Ένα έλλειμμα εισπράξεως εσόδων. 7-8 δισεκατομμύρια. Από πού θα τα βρεις? Θα πρέπει να τα αναπληρώσεις αυτά. Θα τα αναπληρώσεις βάζοντας τα σχέδια στις offshore. Παράδειγμα, η offshore, έτσι. Η offshore είναι της τάξης, άλλοι λένε, 600 δισεκατομμύρια. Η Societe Generale στην τελευταία της εκθέση για το private banking για την Ελλάδα αναφέρεται ότι είναι 1,2-3 ευρώ. Δεν έχει σημασία, όπως και να έχει, είναι αρκετό. Αρκετέα φορολογητέα ύλη για να την πάρεις. Και δεν θα την φορολογείς να περιμένεις να φορολογηθεί. Θα κάνεις κάτι πολύ απλό. Θα κάνεις αυτό που λένε στην οικονομία capital levy. Δηλαδή επιβολή φόρου που θα τους πεις δηλαδή. Όχι θα τους πεις, θα πάρεις τις offshore στα χέρια σου. Θα πεις κάτι πολύ απλό. Θα πεις δηλαδή ότι καταργούνται οι offshore στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να λειτουργήσουν offshore στην Ελλάδα. Τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στα χέρια τους περνάνε στην εποπτεία του δημοσίου. Και όποιος μπορεί να αποδείξει ότι είναι δικά του αυτά και χρησιμοποιούσε την offshore σαν βιτρίνα, ας έρθει να πάρει. Να τα πιστοποιήσει δηλαδή. Να τα πιστοποιήσει και να πάρει. Θα φορολογηθεί. Έτσι, θα φορολογηθεί και μάλιστα με capital levy, δηλαδή θα του πούμε πώς είναι η αξία αυτή. Σε 2 μήνες θα ρευστοποιήσει το 45% και θα μου το δώσει. Αυτό το κάνει η Ουγγαρία με το Ορμπάν πριν δύο χρόνια στις τράπεζες. Τους είπε 10% από το κεφάλαιό σας σε 2 μήνες θα μου καταθέσω στο δημόσιο ταμείο.
για να μην βάλει νέες περιοριστικές πολιτικές στους μισθούς. Βέβαια δεν ακολουθήθηκε με άλλες πολιτικές και τελικά μια από τα ίδια. Αλλά πάντως είναι μια πολιτική που μπορείς να εφαρμόσεις. Λοιπόν, και φυσικά το κεφάλαιο που έχει βγει έξω, παιδιά. Δηλαδή, υπολογίζουμε με βάση τα στοιχεία, τα επίσημα μόνο στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, ότι μόνο την τελευταία δεκαετία βγήκαν 280 δισεκατομμύρια ευρώ κεφάλαια. Αυτούς τους κυρίους θα τους ακούσεις, δεν είναι πολύ. 2.600. Τους ξέρουν. Και η ΕΣΔΟΕ τους ξέρει. Και όλοι τους ξέρουν. Και πρώτα οι κύριοι τραπεζίτες, γιατί τα λεφτά αυτά βγαίνουν στις τράπεζες, δεν βγαίνουν με βαλιτσούλα, βγαίνουν έξω. Παίρνουν τις κουμπάρες. Έτσι. Αλλά όταν τους βρεις, λοιπόν θα πας στην περιουσία που υφίσταται. Και θα πεις Ελλάδο, μάγκα μου. Αγγέλ Μπουρντά, που λέει και σου λέει η μάνα μεγαλοποιείς. Λοιπόν, και τελειώνει η ιστορία. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν. Εάν πάλι παρά στη μεγάλη ανάγκη, πάμε σε δυσμενέστερες συνθήκες, υπάρχουν δυνατότητες κι άλλες. Όπως όταν έχεις κρατική τράπεζα, κεντρική τράπεζα, μπορείς να εκδώσεις δικά σου κρατικά ομόλογα δανεισμού, αλλά με μια διαφορά, ότι θα υποστηρίζονται από κομμάτια απορριπτού πλούτου, από μέρος της αξίας του απορριπτού πλούτου. Τι εννοώ, δηλαδή ομόλογα χαλκού ή ομόλογα ασημιού ή ομόλογα χρυσού. Τι είναι αυτό το πράγμα, λες ότι εγώ από την παραγόμενη αξία του χρυσού για την επόμενη δεκαετία σου θέλω να προεισπράξω ένα 10% ρε παιδί μου σε λεφτό. Βγάζω αυτό με εγγύηση την παραγωγή χρυσού για την επόμενη δεκαετία. Αυτά γίνονται ανάρπαστα. Στη διεθνή αγορά δεν πάει να έχεις ρίξει 40 κανόνια. Γιατί είναι λεγόμενες επενδύσεις ασφαλείας. Καταφύγιο. Γιατί είναι σαν να αγοράζει, να προαγοράζει την παραγωγή χρυσού. Από τη στιγμή που έχεις εθνικοποιήσει και έχεις βάλει διαδικασία, για παράδειγμα, τα ήδη υπάρχοντα χρυσορυχεία, επάνω αυτά καταστρέφει η Ελντοράντο, επάνω, ή τα καταστρέφει γιατί προσπαθεί να δημιουργήσει την εικόνα ότι κάνει εξόρυξη χρυσού, ενώ στην πραγματικότητα τι κάνει, κάνει εξόρυξη υπεραξίας στις μετοχές και στα ομόλογα που πουλάει στον κόσμο, που πουλάει στα χρηματιστήρια. Και έτσι δημιουργεί την εικόνα ότι είναι τεράστια αυτά τα πράγματα, γιατί κάνουμε μεγάλα έργα, καταστρέφοντας βεβαίως το περιβάλλον, ισοπεδώνοντας τα πάντα, διαλύοντας το σύμπαν, ξεριζώνοντας χωριά, ώστε να πουλάει μούρι στις διεθνείς αγορές και έτσι οι μετοχές να ανεβαίνουν και τα ομολογιακά δάνεια που ρίχνει στις αγορές να παίρνουν υπεραξία. Αυτό το παιχνιδάκι τώρα δεν είναι βγάζει το χρυσό και το ρήμα, σιγά το χρυσό που είχε η Ελλάδα για να παίξουν αυτές οι εταιρείες. Δεν τους νοιάζει αυτό. Γι' αυτό και πληρώνουν δημοσιογράφους και γράφουν στο Bloomberg ότι η Ελλάδα λέει σε 2 χρόνια θα είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χρυσού στην Ευρώπη. Κολοκύθια. Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, δεν έχουμε τέτοια αποθέματα. Και να τα είχαμε, δεν είμαστε μπουρλοί να ισοπεδώσουμε τη μισή Μακεδονία για να τα βγάλουμε. Για τη διεθνή αγορά. Βγάζουμε πάντα μετρημένα. Η επέμβαση, όπως θα σας έλεγε ο Πιστούπο, ο γεωφυσικός ήταν σοβαρός, η επέμβαση ορυκτό και μεταλλευτικό πλούτο παίρνει υπόψη της την δυνατότητα ανάπλασης του εδάφους ή οτιδήποτε παρέμβαση που κάνει στη φύση. Και δεν εξαντλεί στα ορυκτά. Πάνε εκεί πέρα, τα αδειάζουμε όλα. Έτσι, μόνο και μόνο επειδή το απαιτεί η διεθνή αγορά. Αν ακόμη και αν αυτό αποτύχει, αυτό το πράγμα, υπάρχει δυνατότητα έκδοσης, και αυτό μπορεί να γίνει μέσα σε λίγα 24 ώρα, έκδοσης ασημένιου ή χρυσού νομίσματος. Δηλαδή ασημένιας ή χρυσής δραχμής, την οποία θα τη ρίξει στην διεθνή αγορά. Γιατί θα τη ρίξει στην διεθνή αγορά? Γιατί αν, σε έναν υπολογισμό που κάναμε, σε μια μοντελοποίηση πιθανής χρυσή δραχμή στην διεθνή αγορά, αν φτιάχναμε μια χρυσή δραχμή μια σουλιά, περίπου όσο είναι, για να καταλάβουμε τώρα, είναι η λίρα κοπής Αγίου Γεωργίου, η οποία βεβαίως ξέρετε, κανένα κράτος στον κόσμο σήμερα, με απόφαση κοινή όλων των κεντρικών τραπεζών, δεν εκδίδει χρυσό νόμισμα. Ο λόγος είναι γιατί δεν θέλουν να επιτρέψουν σε ιδιωτικά κεφάλαια που κινούν στην διεθνή αγορά να πάνε σε αγορές χρυσού. Γιατί αν πάνε σε αγορές χρυσού, θα εκτιναχθεί εξαιρετικά η τιμή του χρυσού και τι κάνουν οι κεντρικές τράπεζες. Ό,τι καινούργια ποσότητα χρυσού πέφτει στην αγορά από τα ορυχεία, τα αγοράζουν αμέσως οι κεντρικές τράπεζες, γίνονται αποθεματικά χρυσού και δεν επιτρέπουν στην ελεύθερη αγορά να κινείται πολύ χρυσό, γιατί θα εκτιναχθεί, είναι ψηλά, θα εκτιναχθεί. Έτσι λοιπόν υπολογίσαμε το εξής, ότι αν
βγάλουν μία χρυσή δραχμή αξίας μία σουγιάς χρυσού, δηλαδή περίπου 1.600-1.700 δολάρια που αξίζει τώρα, με το που θα τη ρίξεις, μόλις στον πρώτο μήνα θα χτυπήσει, θα υπερδιπλασιάσει την αξία της, λόγω της ζήτησης της, που θα υπάρχει. Αυτό θα σου εξασφαλίσει χρήματα. Τα λέω όλα αυτά για ότι υπάρχουν τρομακτικά διαφορετικοί τρόποι για να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα και δει το κενό νεοστατικής ισορροπίας που θα μπορεί να σου παρουσιαστεί. Συν το γεγονός ότι η Ελλάδα λόγω της κρίσης έχει διαφοροποιήσει τους πελάτες της. Το 80% των πελατών αυτή τη στιγμή των εξαγωγών της χώρας είναι μη Ευρωπαίοι, είναι εκτός Ευρωζώνης. Άρα αυτές δεν θα πειραχτούν. Δεν έχουν λόγο οι Αιγύπτιοι να σταματήσουν να αγοράζουν μας, ή οι Μαροκινοί, ή ξέρω εγώ οι άλλες χώρες, από όπου στέλνουμε συνεχώς, ή οι ανατολικές χώρες. Πολύ δε περισσότερο εάν δώσουμε κίνητρα. Δηλαδή, παράδειγμα, ήμουνα στη Σύρο, θα μας ακούει κιόλας. Λοιπόν, και ο πρόεδρος του ενός από τα, ίσως το μόνο, εμποροβιοτεχνικό μελητήριο που υπάρχει και είναι τόσο δραστήριο και πραγματικά σέβεται τους ανθρώπους, τους ανθρώπους του, δεν ξέρω κανένα άλλο, αυτό είναι το Κυκλάδο δηλαδή, είχε πάει σε μια εμπορική έκθεση στη Ρωσία, νομίζω στην Οδυσσό, όπου παρουσιάζοντας τα εινοπλία του Κυκλάδου, οι Ρώσοι παρήγγειλαν περίπου 10 φορές την ετήσια παραγωγή όλων των εινοπλίων του Κυκλάδου. Και τρελαθήκαν οι άνθρωποι, και βεβαίως καταλαβαίνετε τι ευκαιρία θα ήταν αυτό και την ανάπτυξη της εινοπλίας της Κυκλάδας, αλλά και ευρύτερα, και φυσικά δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν αυτή τη ζήτηση, γιατί με ποιους όρους, πώς θα μπορεί ο άλλος ο εινοπλίος, ο μικρομεσαίος εινοπλίος που είναι στις Κυκλάδες και που φτιάχνει εξαιρετικό προϊόν, πώς είναι δυνατόν, με τι λεφτά, πώς να επενδύσει στην αύξηση της υποδομής, την ανάπτυξη της υποδομής του, για να μπορέσει να καλύψει μια τέτοια ζήτηση. Από πού, από τις τράπεζες λοποδίτες, από το κράτος που θα τον πατήσει στο λαιμό, από τους εφοπλιστές, οι οποίοι το ζητάνε, λες και είναι πειρατές, λεφτά τρελά, μόνο για τη μεταφορά των, αυτό που χρειάζεται, από τις δεξαμενές μέχρι τα μηχανήματα. Όχι, εκεί παρεμείνει το κράτος κανονικά. Και λέει, παιδιά, θα σας καλύψω εγώ μόνο και μόνο γιατί με ενδιαφέρει να αναπτυχθεί αυτή η ιστορία και να εισαχθεί στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Ξέρω επιχειρηματία αυτή τη στιγμή που κάνει μια εξαιρετική δουλειά με το Αζερμπαϊτζάν πουλώντας πώς να είναι, λακωνικό ελαιόλαδο. Και έτσι διασώθηκε μια περιοχή που βγάζει και καλό λάδι στον Πάρνονα και το τελευταίο πώς το λένε, ελαιοτριβείο παραδοσιακής συμπίεσης λαδιού, που είναι από τα καλύτερα δηλαδή, με την πρέσα λοιπόν που υπάρχει στην Ελλάδα και που βεβαίως με διρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να κλείσουν όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, το διασώζουν κάνοντας αποκλειστικά δουλειά με το Αζερβαϊτζάν. Τώρα, αν ένας πολίτης μέσω του διαδικτύου μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, φανταστείτε τι μπορεί να κάνει το κράτος. Πόσο γρήγορα και πόσο έγκαιρα μπορεί να το κάνει και να μπορέσει να αναπτυχθεί με αυτούς τους τρόπους. Θέλω να πω δηλαδή ότι η δυνατότητα να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία είναι πάρα πολύ γρήγορη, μπορεί να γίνει γρήγορη, χωρίς να το πιστεύουμε στα μάτια μας ότι θα γίνει, αρκεί να έχουμε τους βαθμούς ελευθερίας που χρειαζόμαστε απέναντι στις τράπεζες, στις χρηματαγορές και φυσικά αυτό το Λεβιάθαν που λέγεται Ευρωζώνη, Ευρώ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η άλλη επιλογή την ξέρουμε, είναι δουλεμένη, την ξέρουν όλα τα κράτη και όλοι οι λαοί, είναι ο Κιάδας. Με αυτή την έννοια το μόνο που λείπει δεν είναι ούτε οι άνθρωποι που θα την εφαρμόσουν, οι άνθρωποι υπάρχουν αυτοί. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες στην Ελλάδα. Μπορεί να μην τους ξέρουμε, δεν είναι από αυτούς που καλούν τα κανάλια. Αλλά έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες σε όλα τα επίπεδα. Άνθρωποι δηλαδή, είτε αν θέλετε, να, τον επιχειρηματία που σας είπα προηγουμένως, θα μπορούσε να το ορίσεις επικεφαλής εμπορικής, πώς το λένε, επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόοδο της Λαβίου. Δώσ' του. Ή τους επιστήμονες που κάνουν το εμποροβιοτεχνικό μελητήριο, ή επιστήμονες που κάνουν για το ΙΜΕ ή το ΕΛΚΕΘΕ, να τους δώσει δυνατότητα παρέμβασης και σχεδιασμού για τα ζητήματα. Πόσο γρήγορα πιστεύετε? Πάρα πολύ γρήγορα. Προϋποθέτει βεβαίως ότι έχουμε δημοκρατία. Έτσι, που έχουμε ένα κράτος που μας ανήκει αυτό το κράτος. Και ότι υπηρετεί τα συμφέροντα του Ελλήνα πολίτη και όχι της οποιαδήποτε ολιγαρχίας ξενόφερτης, ξενόδουλης και φυσικά
σε καθεστώς προτεκτοράτου. Ευχαριστώ.